Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, ήδη ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 5 συνολικά από τις πυρκαγιές. Αυτοί οι άδικοι θάνατοι των 2 χειριστών του Καναντέρ, των 2 κτηνοτρόφων αλλά και της γυναίκας, αναδεικνύουν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Ευθύνες γιατί βεβαίως όλα τα παραπέμπει στο πρόσχημα περί κλιματικής αλλαγής, ευθύνες που βρίσκονται στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πόλυψη, ευθύνες γιατί οι πυροσβέστες και οι χειριστές των εναέριων μέσων παλεύουν με απαρχαιωμένα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Όμως, για την κυβέρνηση, τη σημερινή αλλά και τις προηγούμενες, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύγχρονες υποδομές δασοπροστασίας είναι ένα άχρηστο κόστος, γιατί δεν παράγουν όφελος. Όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όφελος, εννοεί την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό ακριβώς και δεν χρησιμοποιεί και δεν χρηματοδοτεί τέτοιου είδους υποδομές. Όπως για παράδειγμα υποδομές ολοκληρωμένης δασοπροστασίας σημαίνει καθαρισμή των δασών. Σημαίνει συντήρηση του δακτύου υδροδότησης, συντήρηση των λιμνοδεξαμενών και των κρουνών. Σημαίνει συντήρηση και επέκταση του αγροτικού δικτύου, του οδικού και ταυτόχρονα δημιουργία εκτεταμένων αντιπυρικών ζωνών. Όλα αυτά που δεν έχουν γίνει ποτέ τις προηγούμενες δεκαετίες με όλες τις κυβερνήσεις. Και βεβαίως εκτός από τα χρήματα για τις συγκεκριμένες υποδομές χρειάζεται και το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή δασεργάτες, επιστήμονες εξειδικευμένοι. Αλήθεια, στο Λαύριο είναι και εκλογική σας περιφέρεια, κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη. Έχει κανένα δασεργάτη το δασαρχείο? Ούτε έναν δεν έχει. Πώς λοιπόν θα μπορέσει το δασαρχείο να συμβάλλει στον καθαρισμό του δάσους και των δασικών εκτάσεων που είναι υπό την ευθύνη του? Και βεβαίως εκτός από τους δασεργάτες και τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, υπάρχουν και τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα με πάνω από 4.500 κενές θέσεις εργασίας. Και όλο αυτό οδηγεί στην εντατικοποίηση της εργασίας των πυροσβεστών. Και εξαιτίας αυτών των απάνθρωπων ρυθμών που αναγκάζονται να δουλεύουν, έχουμε ατυχήματα. Πριν τα 2 θανατηφόρα ατυχήματα, έχουν καταγραφεί πάνω από 40 περιπτώσεις τραυματισμών πυροσβεστών τις προηγούμενες μέρες με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική και αλλού. Είτε από εγκάβματα, είτε από υπερκόπωση, είτε αναγκάστηκαν να πάνε στα νοσοκομεία. Και βεβαίως και ένας θάνατος ενός ακόμη πυροσβέστη από την καρδιά του. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση τι είναι? Είναι ζήτημα συζήτηση στη Βουλή γενικά? Βεβαίως, το ΚΚΠ δεν έχει κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε και να ξανασυζητήσουμε στη Βουλή. Και στο παρελθόν, αλλά πάλι φορές, μετά από τραγικά γεγονότα, έχουμε συζητήσει για το ζήτημα των πυρκαγιών. Όσες συζητήσεις θα γίνουν, αλλά οι συζητήσεις δεν μπορούμε να καλλιεργούμε αυταπάτες ότι θα αλλάξουν τον αντιδραστικό χαρακτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Απλώς είναι ατέρμονες συζητήσεις, ανούσιες και αδιέξοδες. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα? Μέτρα τα οποία να προστατεύσουν πραγματικά τη ζωή. Και αυτά τα μέτρα τα παλεύει το ΚΚΕ. Κύριοι Υπουργοί, καταθέσαμε χθες συγκεκριμένη ερώτηση με μέτρα, μια σειρά μέτρα προστασίας. Έχουμε αυτά πάντως στην κυβέρνηση να τα υλοποιήσει? Όχι. Είναι στόχοι πάλι του κινήματος. Γι' αυτό διοργανώνονται συλλαλητήρια από εργατικά σωματεία, εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών από τις πυρκαγιές. Γιατί είναι στόχοι πάλι του κινήματος. Και δεν έχουμε αυτά πάντως ότι μπορεί μια κυβέρνηση να λύσει αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά οι βουλευτές στις πυρκαγιές που εκδηλώνονται.